Φέρε! Τι πράγμα, φέρε κάτι να πιούμε. Ποιος είναι? Ποιος το... το μαγαζί δουλεύει σήμερα? Delivery? Εδώ τι γίνεται? Τι θέλετε, με έχει κουράψει. Για με κουρέψει. Κουράψει, τι θέλετε. Ποιος είναι εδώ ο σερβιτόρος? Γεια σας. Εσύ που... το... έτσι κρατάμε τώρα. Έχεις πάει στο φεστιβάλ εσύ, ρε. Ποιος είναι εδώ στην πλούζα? Ποιος είναι εδώ στην πλούζα? Ε? Λοιπόν, τι γίνεται τώρα αυτό το χωριό, ρε παιδιά, πώς περνάτε εδώ, πώς τη βγάλατε? Με τον πρωινό αναλόγως καλά πάμε. Καλά πάμε? Μια χαρά. Εντάξει. Τσιπουράκι με ζεδάκι, delivery, ε? Ναι, delivery. Taking away, πώς λέγεται λίγο, take away. Λοιπόν, για να βρεθούμε λίγο πιο κοντά τώρα, να το σοβαρέψουμε λίγο το θέμα. Από Δευτέρα ανοίγουν τα μαγαζιά, αλλά εσείς βλέπω για delivery είστε έτοιμοι. Κοίτα, απλώς μια περίπου παίζαμε, τη χάσαμε μέχρι τώρα, αλλά σιγά σιγά θα έρθουμε στο κανονικό. Την περίπου δεν την ξέχασες όμως? Την περίπου την ξεχάσαμε, τώρα δύο μήνες την ξεχάσαμε. Ο, τι θα γίνει? Δεν ήξερα να παίξουμε. Όχι, είναι και καλοκαίρι, έχει και δουλειές τώρα. Ναι, έχουμε τώρα κεράσια, μετά... θα ξεκινήσει το βρουδάκι, είναι ξεργό και δεν φεύγει. Μετά τα ξύλα. Μετά τα ξύλα. Τα ξύλα συνέχεια είναι, τέλος πάντων. Εκείνα δεν, εντάξει, το βουνό εδώ είναι, δεν φεύγει. Δεν τελειώνει. Τώρα κοίτα τι γίνεται. Αντί να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, όταν ήταν η καραντίνα, να ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά που είχαμε χρόνο μέσα στο χειμώνα να παίζουμε μπυρίμπα, μας κλείσαν το σπίτι. Κοίτα, από τη μια μεριά είναι καλό, από την άλλη κακό. Πρέπει του πετρέλαιου ήταν 1,5 ευρώ, πήγε 70 λεπτά. Τώρα γεμίσαμε τα. Τα τεπόζιτα τα γεμίσαμε. Τα τεπόζιτα τα γεμίσαμε. Για ένα χρόνο. Yeah. Αλλά αυτά μην τα λες, τα ακούς ο Μητσοτάκης, έχουν προβλήματα. Απ' την άλλη μεριά, λέμε ότι χάσουμε φερπίν, θανάτους έχουμε φερπίν 100, έτσι. Yeah. Αλλά από τα τροχαία που σταματήσαμε δύο μήνες, θα έχουμε 1,000 θανάτους. Oh. Πάλι και άρδους έχουμε. Κοίταξε, κοίταξε τώρα γίνεται. Τώρα έτσι όπως ήταν πράγμα την καραντίνα, δεν σύφερε και να πεθάνεις. Γιατί δεν σύφερε? Μόνο θα σε θάβαν προς τα κάτω. Ναι, ναι, κοίτα. Όποιος και αν έφυγε. Κοίτα και αυτά οικονομικά είναι. Κατάλαβες, τάκα τάκα. Κατευθείαν στο παπά. Στο αμάξι. Ναι, και στο νεκροταφείο. Με μια χούφτα κόλληβα. Α, μπράβο, έτσι περνούσε ο κόσμος. Πιο φθηνά την έβγαλε. Ούτε κουλουράκια, ούτε κρασάκια. Ούτε κρασάκια, ούτε. Ούτε, ούτε καμπάνα δεν είχε. Ούτε τυχερή σακούλα. Α, τυχερή σακούλα δεν είχε προς τα πάνω. Ο Δημήτρης Σαλαμάνης είναι ο διαχειριστής της σελίδας και ιδρυτής, φαντάζομαι, Δημήτρη. Προμαχιώτικα νέα. Ναι. Πόσα χρόνια η σελίδα? Τα Προμαχιώτικα νέα είναι περίπου 10 χρόνια τώρα σε πλήρη λειτουργία. Και είναι ένα από τα πράγματα που είμαι περήφανος που έχω κάνει αυτά για το χωριό. Γιατί είμαστε κι εμείς περήφανοι για αυτό. Ακούγεται. Γιατί ξέρεις τι, είναι ίσως το μοναδικό site, συν ανεβάζει θέματα από την ευρύτερη περιοχή, αλλά έχει να κάνει με πολλά θέματα από τους προμάχους. Είναι προμάχο-κεντρικό θα το λέγαμε, αλλά περισσότερο η επιμονή μου είναι σε θέματα πολιτισμού. Άμα δεις τις αναρτήσεις μου, είναι περισσότερο με θέματα πολιτισμού, με ποιήση, με τέτοια πράγματα. Και με τον εθελοντισμό πάρα πολύ. Ο εθελοντισμός είναι ένα κομμάτι, πρέπει να κάνουμε άλλο βίντεο για τον εθελοντισμό. Ας πούμε όμως για πράγματα, μάθει ο κόσμος, γιατί εγώ πολλές φορές έχω δει μέσα από τη σελίδα σου, από αναρτήσεις, από το προσωπικό σου προφίλ στο Facebook, από δραστηριότητες εδώ πέρα με την νεολαία. Δεν ξέρω αν είσαι. Δεν θέλω εγώ να πω ότι είσαι ο αρχηγός. Μία ομάδα. Μία ομάδα, που μία ομάδα περνάει και εδώ από σένα, ναι, έτσι κάποια πράγματα, ναι, και κάνει ωραία πράγματα, έτσι. Ναι. Το πιο βασικό
στην αρχή ξεκινήσαμε λίγα άτομα, άλλοι μας κορόιδευαν, άλλοι μας κλέβαζαν, ξέρεις. Πάντα έτσι γίνεται, μπράβο. Το πιο βασικό είναι αυτή τη στιγμή, άμα να κάνουμε μία ανακοίνωση, παιδιά έχουμε δράσει, θα μαζευτούν τουλάχιστον 50 παιδάκια. Μπράβο. 50 παιδάκια. Αυτή η σπορά, ξέρεις τι σημαίνει για το μέλλον, έτσι. Έτσι, έτσι. Κοίταξε, έτσι καλλιεργείται, υπάρχει μία παιδεία. Ναι, ναι, ναι. Και άμα ρίξεις μία ματιά εδώ στην πλατεία, ό,τι καλό βλέπεις είναι από τα χεράκια μας. Ό,τι μπράβο, καλό. Μπράβο σε όλα, ναι, τα παιδιά. Αυτό είναι πολύ καλό εθνολότησμο. Βλέπουμε εδώ πέρα έτσι η πλατεία. Έχει στολιστεί όπως πρέπει μια πλατεία σε ένα όμορφο χωριό όπως είναι Προμάχη, ένα ιστορικό χωριό. Δηλαδή, τι έχετε κάνει έτσι τελευταίο καιρό, πού δείχνετε, που ρίχνετε βάση πιο πολύ. Εμείς έχουμε υιοθετήσει εδώ περιοχές τώρα. Όπως βλέπεις το ηρώο μας. Έχουμε βάλει μια μεγάλη εικόνα, ζωγραφίσαμε με τον Παύλο Μελά, ο οποίος Παύλος Μελάς έχει περάσει και από το χωριό μας. Μπράβο. Έχουμε κάνει την εικόνα του Αγίου Δημητρίου, την ξυλόγλυπτη. Είναι γεμάτη η πλατεία από γλάστρες, από λουλούδια, από. Και ο Παύλος Μελάς έγινε χειροποίητα από εσάς, από ό,τι ξέρω. Ναι, είναι ζωγραφιά. Είναι, ναι, δικιά, ναι, ναι, σας, ναι, 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 ναι. Είναι από τη Μαρία Μπάτση, είναι Μαρία μεγάλη Μπάτση, καλλιτέχνης. Ναι, 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 ναι. Όπως και η εκκλησία είναι ζωγραφισμένα, άμα δεις η Άμπελος από εκεί, όλα είναι ζωγραφισμένα από εμάς. Μπράβο. Άγιος Δημήτριος, και ο προστάτης του χωριού. Ναι, ο προστάτης μας. Γιορτάζουμε, ναι, κάθε, γίνεται ένα πανηγύριο εδώ κάθε 27 Οκτωβρίου, συγγνώμη. Το συνδυάζουμε και με την 28 Οκτωβρίου και γίνεται ένα καλό γλυντάκι εδώ. Ναι, εντάξει. Προσπαθάμε. Εντάξει. Να πούμε ότι η Προμάχη είναι ένα μεγάλο χωριό, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Η Προμάχη είναι 1.800 κατοίκοι, το 2.000. Εγώ θα έλεγα είναι μόνιμη εδώ που μόνη, κατοικούμε, ναι, ας πούμε, είναι 2.000 και μπορεί και 1.000 άλλοι να είναι εκτός. Ναι, αυτό σίγουρα, ναι, αλλά σε μόνιμη βάση υπάρχουν 2.000 κατοίκοι. Είναι ένα όμορφο χωριό, γραφικό, με πάρα πολλά σοκάκια. Θα δούμε μετά, σας δείξουμε μερικά πλάνα. Που πραγματικά ένα μεγάλο χωριό από πολύ κόσμο, αν δεν υπάρχει προσοχή, θα είναι ένα άσχημο χωριό. Σε αυτή την περίπτωση πάντα είναι πάρα πολύ όμορφο. Δημήτρη Σαλαμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μέχρι σφύρι μέχρι εδώ. Τι γίνεται. Υπάρχει κοροδοϊός. Υπάρχει κοροϊδοϊός. Ακοροϊδοϊός. Εσύ πώς την έβγαλες την καραντίνα. Όπως όλοι, όπως και εσύ. Τσιγαράκι, τσιπουράκι. Το τσιγαράκι, το φίλο. Τσιπουράκι λίγο. Όχι λίγο. Α, μπράβο. Για μήπως σκάλασε, γι' αυτό. Τι γίνεται. Τι γίνεται, κύριε Μελέτη. Τίποτα, μια χαρά είμαστε. Πώς τη βγάλαμε. Πώς τη βγάλαμε, εννοείς τι, πώς τη βγάλαμε. Την καραντίνα, είδες, κρατάμε και μέτρα. Έχουμε εδώ και το φίλο μας τον Νίκο, λιμένα κορδόνια. Να πούμε ότι οι φίλες και φίλοι ο Νίκος έτσι από τα λιμένα κορδόνια, μέσα στην καραντίνα το ήταν εκεί στο πυκνά-πυκνά, γίνονται προβολές, για πες τι κάναμε. Προς το παρόν κάνουμε πρόβες σπίτι, τραγουδάμε, αλλά θα κάνουμε κάτι, μόλις δώσουν το OK. Τα δώσουμε όλα. Θα κάνουμε κάτι εδώ, έτσι δυνατόν. Ναι. Και live μετάδοση. Και live μετάδοση. Είχαμε, ναι, όλες αυτές τις μέρες. Παραγγέλαμε τραγούδια. Βέβαια, ναι, ναι, ροκάραμε. Διασκεδάζαμε τον κόσμο. Περιμένουμε το OK να κάνουμε κάτι και έξω. Το Μελέτη, πώς το βλέπεις. Ποδοσφαιριστής παλέμαχος. Για πες, είναι γνωστός. Έδωσε ωραία πάσα. Ναι. Να δω λίγο από εδώ να μάθουμε να παίρνουμε θέσεις λίγο, να μην κόβουμε την εικόνα κι εμείς. Κάτι ποδοσφαιρικό, τι γίνεται τώρα εσύ, παλιός ποδοσφαιριστής, έτσι. Ωραία, ναι. Ωραία. Για πες στον κόσμο έτσι, τι θέση έπαιζες πιο πολύ κυρίως. Εντάξει, εγώ ήμουνα σε πολλές θέσεις, έπαιξα πολλές θέσεις, εκτός από... Αυτό που λέμε πολυεργαλείο. Μπράβο. Εκτός από άμυνα και δραματοφύλακα, όλες οι θέσεις ήταν δικές μου. Έντρο, χαφ και... Ναι, και εξτρέμ και σέντερ φορ. Πόδια και τα δύο, κυρίως. Και τα δύο, και τα δύο, και τα δύο. Δεν είχαμε πρόβλημα. Όχι, όχι. Όχι. Πας να γίνεις μάνατζερ τώρα, παιχτών. Σε αρέσει έτσι, κοιτάς. Εντάξει, έχω ασχοληθεί, όχι σε βάθος, λίγο επιφανειακά, αλλά μας αρέσει αυτό. Είσαι άνθρωπος που αγαπάς την μπάλα, ωραία. Βεβαίως, τον αθλητισμό. Έχεις μαθώσει, ναι, σε μόνο με σε χαλί και εξάλλου με γνωρίζεις εσύ, γνωρίζεις το παρελθόν μου. Οπότε... Αλλά να μας γνωρίσει και ο κόσμος λίγο. Εντάξει. Κυρίως έτσι, οι πιο πολλοί που σε ξέρουν, ίσως οι νεότεροι. Έτσι ως φίλος του ποδοσφαίρου. Ναι. Για σένα τώρα όλη αυτή με την καραντίνα που, όπως κόπηκαν πάρα πολλά, κόπηκε και το ποδόσφαιρο. Ναι. Σου λείπει όλο αυτό. Εντάξει, σίγουρα, όπως λείπει σε μένα, λείπουν και στους άλλους, ας πούμε, αλλά πιστεύω ότι στην πορεία θα μπουν τα πράγματα σε τροχιά πάλι και θα πάμε στα γήπεδα πάλι, πιστεύω. Θα πάμε στα γήπεδα, αλλά η αλήθεια, εντάξει, τουλάχιστον σε επαρχίες είναι εύκολο, θα υπάρχει κόσμος. Τώρα όταν πηγαίναμε σε μεγάλα στάδια, π.χ. τώρα εμείς πιο κοντά εδώ υπάρχουν οι ομάδες, ναι, Θεσσαλονίκης, ο Άρης και ο Πάο, ξέρω εγώ, που λένε λίγα άτομα θα έχει ή ως και καθόλου, αυτό εντάξει είναι λίγο άνοστο έτσι ένα γήπεδο. Σίγουρα, σίγουρα, είναι λίγο πρόβλημα αυτό για αυτούς που ζουν μέσα στα μεγάλα γήπεδα με τις μεγάλες ομάδες, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Εντάξει, το κράτος
έτσι πρέπει να λειτουργήσει βεβαίως. Με τον κορονοϊό και όλα αυτά. Πρέπει κάποια μέτρα να παίρνονται, τουλάχιστον μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι μέλη γενέστημα. Αυτό ακριβώς. Ήδη η ομάδα ξεκινήσει τις προπονήσεις. Ναι, εδώ τώρα. Το επαρχιακό τουλάχιστον εδώ το πρωτάθλημα. Και ερασιτεχνικά εδώ, όχι και ερασιτεχνικά εδώ πιστεύω κάποια παιδιά από τις δικές μας ομάδες εδώ και από την ομάδα μας πηγαίνουν στο γήπεδο. Δηλαδή ασχολούνται. Να προπονηθούν και σιγά σιγά να μπουν λίγο μέσα στο πρόγραμμά τους, ας πούμε. Τώρα για το τι θα. Τι μέλη γενέστη στην πορεία, δεν ξέρω, θα δούμε. Είδαμε. Μελέτη. Ευχαριστούμε, παιδιά. Να είστε, να είστε καλά. Μελέτης, παλέμαχος ποδοσφαιριστής Προμάχων. Γεια σου, Νικόλα. Πολύ λίγη συνέντευξη. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνει το χώρο εδώ πέρα στο τραπέζο Παγκάκι. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε να γίνεται, τι γίνεται εδώ πέρα στους Προμάχους. Μια που είχαμε πάσει εκεί με το Μελέτη και πάμε από τους παλιότερους προς τους πιο νέους. Εδώ πέρα παρορπιπτόντως ο Δημήτρης Σαλαμάνης μου έδωσε ένα ωραίο προσπέκτος που έχει έτσι διαφημιστικό, πληροφορίες για το χωριό και διάφορες φωτογραφίες παλιές. Αυτή είναι η Γκούμνα. Ναι. Είδες που ξέρω. Παλιά Βρύση. Παλιά Βρύση, ναι, ναι. Θα τα δούμε λίγο μετά. Λοιπόν, γεια σου, Μπαμπή. Εμείς δεν φοβόμαστε για το κορονοϊό, δεν όχι, είχαμε κρούσματα, το διώξαμε. Το πήραμε το καφεδάκι έξω και το καταπολεμάμε. Ο Μελέτης μας έδωσε μια πάσα εκεί πέρα με το ποδόσφαιρο. Αυτά για πες εσύ, έχω μάθει ότι. Εντάξει, εγώ το ξέρω, το μάθει ο κόσμος ότι στο γήπεδο είσαι φωτοβολίδα. Ασχολείσαι ακόμα με το ποδόσφαιρο, για πες λίγο στο λέω. Ασχολούμαι, αλλά βετεράνος πια. Βετεράνος. Θα παρατήσουμε. Φέτος έπεσες. Έπαιζα, ναι. Τι θέση παίζεις λίγο για πες στον κόσμο. Σεντερφόρ. Σεντερφόρ, γερό λοιπόν. Τα λόγια είναι δικά σας. Μπορείτε να σχολιάσετε τα πάντα. Ναι, θα δούμε λίγο τη στιγμή που θα κάνουμε την εκπομπή. Άμα έχουμε κανένα πλάνο από εκεί, θα δείξουμε. Για μια πιο μεγάλη ομάδα, ίσως ναι. Μπορούμε να διαφημιστούμε. Έτσι. Πείτε, πόσο χρόνο είσαι. 25. Μπράβο. Ωραία. Είναι μια πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία. Να κρύψουμε μερικά καλοκαίρια. Αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε. Φαίνεται εδώ έχουμε τεχνολογία κάμερα. Μετά από όλα τα χρόνια δεν μπορούμε να πάρουμε τα γραφή. Μα εδώ πάμε να σε προωθήσουμε, εσύ λες τα καλοκαίρια. Δεν χρειάζεται. Αυτό λέμε 25. 25 κλειστά. Με λίγα καλοκαίρια. Για πες μας λίγο, τη στιγμή που βγήκε όλο αυτό που σταματήσαν το ποδόσφαιρο, η Προμάχη σε ποια θέση βρισκόταν. Καταρχήν σε ποια κατηγορία παίζει στην Α1, έτσι. Εγώ ασχολούμαι με Α τώρα. Με ποια? Α τεχνική, με το λικόστομο. Με το λικόστομο. Γιατί τώρα το λικόστομο πάλευε να σωθεί, εκεί. Πάλευε για τα μάτια του κόσμου, εντάξει. Ναι. Είχαμε καλή ομάδα, αλλά η θέση μας αδικεί εκεί πέρα. Το ξέρω, ναι, όντως. Και το γνωρίζουν όλοι και πολλοί. Α, αυτό είναι. Η Προμάχη σε ποια θέση τερμάτισε φέτος? Νομίζω έκτη, κάπου εκεί. Καλά είναι για την Α1, αλλά τελείωσε το πρωτάθλημα λογικά. Φέτος τελείωσε το πρωτάθλημα. Τελείωσε λόγω κορονοϊού. Αλλιώς είχαμε τώρα μπαράζ, δεν και καιρό, θα είχα γίνει. Ακόμα θα σχολιόμασταν, αλλά δεν πειράζει, καλή καρδιά. Το καταπολεμάμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Από το νέο έτος να μην έχουμε τέτοια θέματα και θα γίνει η δουλειά. Μακριά και όλα από τραυματισμού σε όλους. Ναι, ναι, σε όλα τα παιδιά γίνει ένα χρόνο. Λοιπόν, το συγχαιρότερο εχθρό και όλα. Κυρίες και κύριοι, το μεγαλύτερο center for τους Προμάχους μετά το Μελέτη. Πάμε πιο πίσω, έτσι, φωτογραφία παρακαλώ. Ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν. Μας έδωσε εδώ ο Μπάμπης τη συνέντευξη και αυτή τη στιγμή ασχολείται στο λικόστομο. Τι θέση εκεί, κύριο, παίζει. Ασχολούμαι. Ναι. Σεντερφόρ είπαμε. Σεντερφόρ καθαρά, δεν ασχολείστε ποτέ ως μάνατζερ, να πηγαίνεις παίκτες εκεί, ξέρω εγώ αυτά. Τεχνικός διευθυντής και αυτά τίποτα. Ασχολούμασταν και με αυτά, τώρα δεν καθόμαστε κανένα πλήμα εδώ. Τεχνικός διευθυντής είναι ο κύριος Ρίζος εκεί, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Εντάξει, οκ. Γεια σου φίλε, ευχαριστώ πολύ. Έτσι λοιπόν φίλες και φίλοι, την ταμπέλα εδώ, καφενείο. Πιο παραδοσιακό δεν υπάρχει και εδώ πέρα είναι απέναντι βέβαια από το μαγαζί. Ένας πολύ ωραίος στολισμένος χώρος λοιπόν, έτσι θα πούμε δύο πράγματα εδώ να κάτσω. Θα κάτσω εδώ στη μέση, να σας πιάσω όλους λίγο εδώ. Έλα, Σπινής. Ευδοξία. Πέτρος. Γεια σου, Πέτρο. Λοιπόν, να φανταστώ εγώ ότι με την Ευδοξία θα τα πω. Εντάξει, δεν υπάρχει καλά. Ευδοξία, τι γίνεται, πώς περνάμε. Μια χαρά, πώς τον περνάμε. Τι λέει αυτό το χωριό εδώ πέρα, Προμάχη. Τίποτε, πώς... ήσυχα. Ήσυχα λίγο, Ήσυχα. Αλλά ο κόσμος παρόλο στις μέρες έχει μια ωραία πλατεία, βγήκε έξω, όταν άνοιξε ο καιρός. Κρατούσαμε αποστάσεις και όλα αυτά. Εντάξει, και εμείς στην καραντίνα έτσι ήμασταν, βγαίναμε. Βγαίναμε στο χωριό, έτσι, στην πλατεία αυτά. Ναι, στα παγκάκια καθόμασταν, καφεδάκι. Όπως όλοι, αλλά κυρίως εδώ πιο πολύ από όλους. Ναι, έτσι είναι. Στα χωριά ήταν πιο χαλαρά. Πιο χαλαρά. Πράγματα, δεν είχαμε και κρούσματα. Όχι, δεν είχαμε. Ήμασταν εντάξει. Όχι, δόξα τω Θεώ. Ο κόσμος όλες αυτές τις μέρες το συζητούσε, ήταν το φαντάζομαι το αυτό πιο πολύ. Ήταν θέμα συζήτησης, αλλά εντάξει, δεν δίναν και τόσο βάση. Και καλύτερη ψυχολογία ήταν. Καλή. Εντάξει. Τώρα από εδώ και πέρα ανοίγει ο καιρός. Από εδώ και πέρα χαλαρά όλα, καλύτερα. Δεν θα είναι θέμα συζήτηση πια αυτό. Να μπούμε στην κανονικότητα, να βρίσκουμε κάθε μέρα νέες συζητήσεις από αυτό που ζούμε. Ναι. Ωραία.
Εσύ το μαγαζί είναι δικό σου, δουλεύεις εδώ? Όχι, δουλεύω εγώ. Και τα φεδάκια πλαστικό και τέτοια. Ναι. Και καμιά καρακλίτσα λίγο σιγά σιγά που είμαστε καλά. Να μπαίνουμε στο κλίμα σιγά σιγά. Πολύ ωραία. Από Δευτέρα κανονικά μετά. Κανονικά. Ωραία. Και ο κόσμος άρχισε πιο πολύ να ζωηρεύει τώρα μετά. Αυτή την εβδομάδα θα ναι. Έχει κόσμο. Καλά είναι. Και από εβδομάδα μετά θα τα δώσουμε όλα. Πολύ σχολαστικά. Ευχαριστώ πολύ, Ευδοξία. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγες ξένες γλώσσες. Θα μιλήσουμε λίγο με το τοπικό μας ιδίωμα, με κάοντε. Δεν ακούω ιδέα. Don't speak. No, δεν καταλαβαίνω. Τι μας λέει σε ελβανικά. Α, εσύ, δεν ξέρω εγώ. Σε ελληνικά ξέρω, τι γίνεται, πώς περνάς? Καλά, ρε. Ρετσινούλα πίνεις? Ναι. Τώρα με την καραντίνα έπινες πιο πολύ? Όχι, μωρέ. Γιατί? Τώρα με την καραντίνα δεν γίνεται τίποτα. Εγώ από ό,τι ξέρω, αυτά είναι και αυτά καταλαβαίνω. Δεν έχει τίποτα. Μου λες, τώρα ξέρεις, 2 μήνες, 3 η καραντίνα, χάσαμε και πολύτιμο χρόνο. Θα μπορούσαμε να είχαμε παντρευτεί τέτοιο καιρό. Την άνοιξη. Ναι, είναι και αυτό. Τώρα 3 μήνες που κλειστήκαμε εδώ πέρα. Τώρα χειρότερα έγινε. Ναι. Χάσαμε χρόνο. Τώρα ελπίζω το καλοκαίρι παντρευτούμε. Κάτι θα γίνει στο Σεπτέμβριο. Γιατί το Μάιο γίνονται πιο πολύ γάμοι. Ναι, αυτό ακριβώς θα έλεγα και εγώ. Συμφωνείς δηλαδή? Ναι. Πώς θα μπορείς να διαφωνήσεις κιόλα? Όχι, με τίποτα. Τι να κάνω, ρε. Γεια σου, Σιρά. Πού είσαι, αρχηγέ μου? Κανείς. Πού πας? Πού βγαίνεις? Καραντίνα, έχουμε μέτρα. Κάτσε, έστειλες μήνυμα. Θα σου έλεγα το κινητό. Δεν έστειλε μήνυμα, γράψε τον κύριο. Καλά είσαι. Μπομπά. Α, έτσι. Για καφέ βγήκες? Όχι, για κούρεμα πήγα, για σέρβις. Είδες πως σε τύχαμε, σε βγάλουμε και στο γυαλί κούκλι. Κουκλί. Άδη, γρήγορα και κόκα, γρήγορα δεν μπορώ, άμα δεν πιω δεν μπορώ. Τι κάνετε εδώ? Πώς τα περνάτε? Φίνα. Φίνα. Καλό καιρό έχουμε. Τα πάντα. Κρύο δεν έχει, ζεστούλα έχει. Ζεστούλα και τη ζέστα. Τη ζήστη πολύ να έχει το πλατάνι. Βοηθάει. Το πλατάνι μας το κόψαν. Δεν ξέρω τι κάνουμε. Ποιος το κόψε? Εδώ οι αρχές οι δικές μας. Έπρεπε η κοινότητα. Λίγο, ναι, έπρεπε λίγο, τώρα θα στρώσει. Καθόλου δεν έπρεπε αυτό. Πλατάνι, 150 χρονών πλατάνι είναι. Και εμείς και τι το κάναμε. Επειδή είχε ένα καλώδιο εκεί. Α, είναι το ρεύμα να μην έχει. Το ρεύμα. Εκείνο δεν μπορεί να πάει απ' αλλού. Είναι αυτό. Δεν μου λες, θα μεγαλώσει πάλι, βρε. Μεγαλώνει εύκολα αυτό. Τι αντέχει αυτό, πόσα χρόνια είναι? Πόσα χρόνια αυτό το πλατάνι? Πάνω από 130. Εσύ εδώ το θυμάσαι? Εγώ, βέβαια, εδώ το θυμάσαι. Δεν είναι γεμένος. 130. Μάλιστα. Και δεν μου λες, εσείς πώς την περάσετε έτσι τώρα τον καιρό, όλα καλά? Πρόβλημα δεν έχουμε, τι να κάνουμε. Το χωριό, εγώ είμαι το μαγαζί. Το μαγαζί, όπως ήταν είναι. Εκλειστό είναι το μαγαζί. Εκλειστό είναι, όπως είναι. Όχι, δεν υπάρχει καμία αυτή. Αλλά πάλι με 2 φίλους θα βρεθείτε, θα λέω δύο κουβέντες. Κάθε βράδυ παράνομα που είναι, ας προσθέσουμε με 2 φίλους θα βρεθούμε. Πάλι θα κάθουμε και έκανα. Κάθε μέρα, μπορούμε να κάτσουμε κλεισμένοι? Όχι, δεν μπορούμε. Ο Έλληνας δεν κάθεται κλεισμένοι. Τώρα ξέρεις τι έχω επιθυμήσει εγώ εδώ, με το καλό όταν να ανοίξουν από Δευτέρα τα μαγαζιά, να κάνεις εκεί την ωραία τηγανιά λουκάνικο που κάνεις εκεί τα δικά σου τα παραδοσιακά. Θα κάνω. Δικά σου λουκάνικα είναι εκείνα. Δικά μου είναι. Παραδοσιακά. Ναι. Νίκο Παντελίδη, Γιώργος Τσαπράζη, έχει ο άνθρωπος κάνει με τα χεράκια του κάτι λουκάνικα. Από πού θέλετε, από όλη την Ελλάδα έρχονται να πάρουν λουκάνικα. Τρομερό λουκάνικο. Τηγανιά λουκάνικο να φάτε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε εδώ. Όλοι είναι να είμαστε γερός. Το πιο γραφικό καφενείο είναι αυτό το χωριό. Πόσο χρόνο είναι αυτό το μαγαζί? Από την ημέρα που γεννήθηκα εγώ και ο πατέρας μου το είχε και εγώ το. Πάπου προς πάπου λέμε. Γενιές προς γενιές. Μπράβο. Και ο παππούς. Και ο παππούς. Thank you.
Μίτσο. Πάλι κινήσεις από λίγο βλέπω ξανά. Ήρθα να μάθω σε ποιο κανάλι λέω. Στο ίντερνετ θα στο δείξει ο Πέτρος. Δεν έχω ίντερνετ. Εγώ θα έρθω, θα στο βάλω το κινητό εδώ πέρα να το δούμε όλοι μαζί. Να δεις τι ωραία θα είναι. Και θα έχει από πίσω μουσική. Τι πιο τραγούδι παλιό έτσι παραδοσιακό σ' αρέσει εδώ στις προμάχους που παίζει. Πες ένα έτσι. Κλαρίνα έτσι. Ποιο σ' αρέσει. Ξέρω. Έδωσε την οικογένεια. Ναι. Αλλά να παίζει από πίσω μία μπαϊτούσκα του τραγείου έτσι. Ναι, καλά είναι. Καλά είναι. Να είσαι καλά. Να σου παραπατήσω. Εγώ αλήθεια είναι πριν την καραντίνα είχα κουρευτεί τελευταία φορά, ακόμα δεν έχω κουρευτεί. Είναι από τα πρώτα μαγαζιά που ανοίξανε μετά την καραντίνα και έγινε πραγματικά χαμός. Για να δούμε εδώ πέρα ο φίλος μας, ο Κομωτής. Γεια σου φίλε μου. Καλά. Το όνομά σου. Παύλος. Γεια σου Παύλο, τι γίνεται. Καλά. Είσαι από τα πρώτα μαγαζιά που ανοίξατε έτσι. Ναι. Όταν δώσανε... 4 Μαΐου. Ο κόσμος ήρθε κατευθείαν. Ήμασταν καλά. Ραντεβού φουλ, ημέρες φουλ. Γιατί τα κάνεις αυτά που είδαμε καταγράφω να με στείλουν το ΣΔΟΕ. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς με ΣΔΟΕ, είμαστε στους προμάχους και είμαστε νόμιμοι, καθόλου νόμιμοι. Λοιπόν, ο κόσμος ακούρευτος φαντάζομαι δύο μιλιές. Ή κανένας είχε πειραχτεί μόνος. Ό,τι μπορούσε να κάνει μόνος στο σπίτι ο κόσμος, θα έκανε. Ήρθε κάποιος πελάτης που να έκανε ζημιά εντός εισαγωγικών. Αρκετή. Ναι. Και να τους συνεφέρεις λίγο, Πάντα σε επαγγελματίας, ποτέ στο σπίτι. Έτσι, ωραίο, σωστό. Και τώρα εντάξει, είμαστε πιο χαλαρά. Είμαστε τώρα χαλαρά, περάσαν όλοι. Φυσικά και το χωριό δουλεύει και εκτός, οπότε είναι λίγο πιο χαλαρά αυτές τις μέρες. Καλά είναι. Καλά είμαστε. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα. Ο Γιώργος Ελικούρευα, για πάρε τη μηχανή, φτιάξε ένα λίγο. Τι γίνεται, ο κύριος Νυχτερίδας παρακαλώ, με το καλλιτεχνικό όνομα Νυχτερίδας, είναι η Φλωρέτα μοντέλο του... Όχι Φλωρέτα, Δεκαβέ. Δεκαβέ, πολύ ωραία. Του... 1967. Λοιπόν, αυτός ο κινητήρας είναι τετράχρονος ή διχρονός. Διχρονός. Μπράβο. 50 κυβικά. Ταχύτητες. 5. 5 ταχύτητες, ναι. Σηκώνει κάνουν κάτι σπέτα ταχύτητες. Με διπλό άτομο με Δευτέρα βγαίνει εδώ. Ωραία. Και πόσα χρόνια εσύ το έχεις αυτό το μηχανάκι. Τώρα, 3 χρόνια, 4. Ναι. Αναπαλαίωση το κάνω. Το βρήκες από κάποιον άλλο, το πήρες. Φτιάξαμε σε έναν ιστορικό στόμο ένα. Και για να φτιάξουμε αυτά τα δύο, χαλάσουμε άλλα δύο. Αλλά είναι... Είναι συλλεκτικό κομμάτι, έτσι. Είναι πλέον κανάκια κυκλοφορία. Αυτό στο λικό στόμο έχει ένα και ένα εγώ. Δεν το έχετε πειράξει, κρατάει τη ρετρό του κατάσταση. Όπως είναι. Καθρέφτης όλα. Εκτός το στάμ που το έχω αλλάξει, γιατί να το σηκώνει συνέχεια, είχε κανονικό και το έκανα πλαϊνό. Ναι, αυτό δεν είχαν ποτέ από ό,τι θυμάμαι πλαϊνό σταν, είχαν πάντα διπλό. Έχω ήδη στο σπίτι, έχω κάνει πάλι τέτοιο σταν. Αλλά για να μην το σηκώνω όλη την ώρα. Είσαι ένας, η εταιρεία είναι ένας προμάχος. Ένας. Μηχανόβιας από τους παλιούς. Για πες μου λίγο, τώρα εδώ το θυμάμαι, εδώ έτσι ή εδώ. Σβήνει. Ναι, εδώ είσαι. Εδώ παίρνει. Και εδώ νομίζει και τα φώτα που άναβε από εδώ. Από εδώ άναβε τα φώτα. Για, θα το βάλω μπρος με την πρώτη. Πάντα το γκάζι λίγο. Τσαχμάκι όμως. Το ματιάξαμε. Όχι, δεν ξέρεις το βάζει δρόμο. Έλα, πάντα. Έλα. Δώσε τη χρονίλα, μωρέ. Είναι κρύο. Ναι, ήθελε. Έχεις κλειστή βενζίνα, ρε, αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα... Στην Δεκαβέ και στις Φλωρέτες όλοι κλείναν τη βενζίνα πάντα, γιατί... Από συνήθεια, παλιό. Δεν το πόνι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ακούστε τι θα γίνει. Ήρθαμε στους προμάχους και ο επόμενος προορισμός θα γίνει με τον Δεκαβέ. Κάνε μια γύρα. Βαστάτε, έλα.